σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Λοιπόν, ένα ακόμα μάτσα αυτή τη στιγμή για την development κατηγορία ανάμεσα στους Σιρίνα Παρτουζάν και τους Never Again. Άσπρο εναντίον κίτρινα, σε μια παράλλαξη ίσως των δύο ομάδων της πόλης. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα μπουν πολύ δυνατά, μας έκαναν να δηλώσει νωρίτερα ο Βαγγέλης Κατσιδμάς και ο Φώτης Κανακάρης για το τι θέλουν να γίνει. Εδώ πέρα ίσως μια υποψία βημάτων, δεν δώθηκαν κάτι. Οι Never Again οι οποίοι θέλουν να κάνουν την πρώτη νίκη. Υπάρχει μια μεγαλύτερη σίγουρα εμπειρία σε σχέση με τους Παρτουζάν. Εδώ θα πάρει το φάουλ. Υπήρχε μια προέκταση του κεριού, αλλά οι διαιτητές θεώρησαν ότι ήταν αμυντικό με το νούμερο 9. Ένας από τους καλύτερους νομίζω σουτέρ τριών πόντων του τουρνουά. Ο Καμάρας θα είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Στο Sonic 9.33 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, άστοχος στη δεύτερη. Οι Σιρίνα Παρτουζάν θέλουν να τρέξουν με τον καλέσει σίγουρα να παίρνει πολλές προσπάθειες και τον παίχτη με το νούμερο 7-1, αν δεν κάνω λάθος, τον Φιλανδριανό Γιώργο να αστοχεί. Έχει πολύ δρόμο σίγουρα ακόμα το παιχνίδι. Εδώ κάνει ωραίο σπάσιμο και καλάθι με το νούμερο 27 είναι ο... Με το νούμερο 47, sorry, ο Λουκοβίτης, ο οποίος σίγουρα έχει αρκετή δουλειά κάνω από τα καλάθια. 0-3 προηγούνται οι Never Again. Και υπάρχει φάουλ για τον Λουκοβίτη και πάλι με το νούμερο 47. Με 11 παίκτες είναι Never Again, με μικρότερο rotation ή... Όχι μικρότερο, ναι. Θα φανεί στην πορεία βέβαια πόσο θα αντέξουν οι δύο ομάδες. Πάρει ένα μικρό προβάδισμα με 0-4. Τελειώνει ο χρόνος, κάτσα σουτ. Δεν ανανεώνεται η επίθεση και είναι για τη Σιρίνα Παρτιζάν η μπαλά. Ωραίο μπάσιμο και καλάθι με το νούμερο 0. Είναι ο Μπατιάκας Κωνσταντίνος, ο οποίος πάτησε ψηλά και σκόραρε. 8 λεπτά, 2-4. Μειώνουν οι ασπρομαυροί. Εδώ κράτησε πολύ ωραία το σταθερό του ο παίξουμε το νούμερο 30, ο Σολομίτης, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό γκάρτ. Και κάνει το σκορ 2-6. Καλή άμυνα εδώ πέρα τους Never Again, οι οποίοι έχουν πει πιο δυνατά και θέλουν να ξεφύγουν. Καμάρας θα κάνει ένα drive, θα πατήσει, θα στοχίσει. Ανανεώνει όμως με το νούμερο 32 ο Προφητάκης. Θα το κάνει η ομάδα που είναι στην επίθεση. Έχασε ένα τάχαστα ο Τσολομίτης. Καλό πάτημα από τον Φιλανδριανό, αλλά είναι άτοχο. 2-6. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Never Again.
Οι οποίοι δεν βιάζονται στα 5 δεύτερα θα στοχίσουν. Μάχη για το rebound. Λουκοβίτς κάνει ωραία προσποίηση, αλλά συνέχεια θα πάει μπάλα στον Καμάρα, ο οποίος προσποιείται. Τσολομίτης, passing game. Καλή άμυνα. Με το νούμερο 6, ο Αζωστόπουλος Γιώργος θα πάρει το φάουλ. Αγώνας για την development κατηγορία. Λέων το κύπελο από τη παρελθόν και οι ομάδες μπαίνουν στην ώρα των πρωταθλημάτων. Αστοχή και στις δύο βολές της Ειρήνα Παρτουζάν. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, 3-6. Καμάρα θα βγει από τα screen, νούμερο αριθμός τριπόντων πολλών. Θα πάρει πολλά. Shoot. Ωραίο drive, ωραία πάσα και καλάθι. Όχι. Δεν χάνονται αυτά τα καλάθια. Κάπου το καλάθι. 5-49 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Φλανδριανός κράτησε την κατοχή. Καλές πάει μέχρι μέσα. Ωραίο καλάθι. Θα δούμε πολλές φορές να το κάνει αυτό. Καλέσεις, ο οποίος με τον δικό του τρόπο. Παίρνει αρκετές προσπάθειες. Ανδριανός με Τσολομίτη, ένα πολύ ωραίο δίδυμο, φάουλ, σε καθαρό ακούστη μέχρι εδώ. Δύο βολές. Σαφώς πιο νεανική η Σιρήνα Παρτουζάν. Ένα ανάμεικτο στυλ εμπειρίας και νεανικού χαρακτήρα η Never Again, αλλά σίγουρα έχουν πιο ψηλό μέσο όρο ηλικίας. Σιρήνα Παρτουζάν είναι μια πολύ νεαρή ομάδα στην ηλικία. Σαφώς έχουν περισσότερες αντοχές, περισσότερη ενέργεια. Αλλά στο μπάσκετ δεν παίζει μόνο η σωματική δυνατότητα. Η εμπειρία πολλές φορές είναι αυτή που κάνει διαφορά. Καλάθι από τον Τζολομίτη, 5-8. Μια βολή. Και λίγο πιστά στην άλλη, λίγο πιστά. Και Τίρλας και παίκτης και προπονητής. Μείνε τις αλλαγές, νούμερο 21 από το elbow. Αστόχησε νωρίτερα ο Λουκάς Γαλατάς. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα μπορέσει ο Γιώργος Αριστόπουλος να σκοράρει. Ακολουθούν σε όλο το γήπεδο. Σε πρώτο man to man η Σιρήνα τους Never Again. Καμάρα τους ποιείται. Καλό passing game. Δίποντο. Λουκοβίτης παλεύει εκεί έξυπνα. Εδώ ωραία συνεργασία, κράτησε το σταθερό αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Με το νούμερο 8 ήταν ο Κατιτζόγλου και η Σιρήνα δεν συγχωρεί την αμυντική ολιγορία των Never Again, ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα από τον φίλο Ανδριανό. Δείχνει να μάθει για λίγο, οπότε υπάρχει αλλαγή. Περνάει ο Φώτης Κανακάρης. Και 58 για την λήξη πρώτη περίοδου. Never Again στην επίδεση. Αριστερά είναι το φως, αριστερά, αριστερά. Ξανά άστοχη. Μέχρι μέσα drive από τον Καλέση και καλάθι.
Αλλαγές για την ομάδα των Ever Again. Ετοιμάζονται ο Κατσιρμάς και ο Πουναρίδης. Σούτριο πόντο από τον Καμάρα, ο οποίος κάνει το σκορ 9-11. Ωραίο μάτσος τώρα. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες, Σολομίτης. Καλό passing game. Νομίζω ότι υπάρχουν βήματα. Έκανε πρώτα βήμα και μετά τρίπλα. Ο ψηλός των Σιρήνα, δύο rebound από τον Κανακάρη, κάνει λάθος όμως εδώ και φάουλ, του Γαλέση έξινο. Τέταρτο φάουλ για τους Σιρήνα Παρτουζάν, οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν άλλο. Και έχει ακόμα το πρώτο δεκάλεπτο, 2,5 λεπτά σχεδόν. Τσολομίτης, ο οποίος αποτελεί τον ηθήνο Ντανού του Never Again Club. Σου τριών πόντων από το Κατσιρμά είναι άστοχο, το ζήγησε. Καλέσεις, ξαναφεύγει στον εφηδιασμό. Ωραίο πάσιμος, αλλά κακό τελείωμα. Πάντοτε στην development κατηγορία για τον μπασκετάκι της Θεσσαλονίκη. Όλα τα παιχνίδια ανεβαίνουν στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube. Φυσικά υπάρχουν και τα σχετικά ποσταρίσματα με στατιστικά, με δηλώσεις και όλα τα συναφή. Παραμένουν πρωτοφόροι οι Never Again. Είναι άστοχοι όμως. Σιρήνα Παρτουζάν. Γρήγορη επιστροφή για τα παιδιά της Σιρήνα. Ο Καμάρας δεν θα διστάσει, θα στοχίσει. Ριμπάουντ το Κανακάρι. Ο οποίος θέλει να τρέξει, θα δούμε, θα επιλέξει ένα φλότερ. Από τα 5 μέτρα θα δικαιωθεί. 11-11 ισοπαλία. Δίνει χρόνο σε όλους ο Τιτίλας. Εδώ πάτσε καλά ο Σολομίτης, υπάρχει φάουλ. Είναι το 5ο, οπότε υπάρχουν βολές με κάθε τρόπο από εδώ και πέρα. Δύο φάουλ έχουν ενέβερα και δεν έχουν να δώσουμε. Πρώτη βολή για τον Τζολομίτη, εύστοχη, 1-11, 5-2 τα φάουλα, 11-12 το σκορ. Άστοχη στη δεύτερη, ανανεώνει όμως. 14 δεύτερα, Καμάρας, Κατσιρμάς, θα πρέπει να κάνει ένα σουτ, μάλλον από πολύ μακριά. Τελικά θα το πάρει. Για τους Never Again και υπάρχει και χρόνος για τους Σιρήνα. Σου τριών πόντων ή δύο πριν να πάρει τη γραμμή. 11-14 ο Καμάρας. Τον αφήνουν γενικά και αν δεν τον μαρκάρουν θα το πληρώσουν. Σιρήνα είναι πολύ καλό σουτέρ. Ακόμα 17 δεύτερα. Έχουν να δώσουν φάουλ οι Never Again. Τελειώνει ο χρόνος για τους Σιρήνα, ωραίο drive,
πάσα στον Κατσερμά, αλλά νομίζω ότι εδώ έκανε εφελικτό σκηνικό, πετάει ο Κατσερμάλα, πολύ κακό το σουτ. Λίγη η πρώτη περίοδος, το σκορ 11-14, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο, μπάλα είναι για τους Never Again. Σκορ 11-14. Sonic, οι μέρες έχουν πολλούς αγώνες, πολλά γήπεδα, Respect, 10, Edom, όλα αυτά τα γήπεδα, όλη την χρονιά μέχρι τον Ιούλιο θα φιλοξενούν αγώνες όλων των κατηγοριών, με σκοπό να δούμε καλό μπάσκετ και να δείχνουν καλύτερες ομάδες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και αυτό μας είπαν και οι πρωταγωνιστές των ομάδων. Ωραία κίνηση από τον Ξανιδά, αλλά ήταν άφηγο. Καλές ξανά στην επίθεση. Λοιπόν, όμως ο Παυλούλης Κωνσταντίνος και κάνει το σκορ 13-14. Σολομίτης προσφυγεί το ωραία. Κατσιρμάς θα πάρει το τρίποντο, θα είναι άστοχος. Πάρα ξανά για τους Never Again. Άστοχος νωρίτερα, έστοχος τώρα με το νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι το νούμερο... Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ καλάθηκε από την Παρτιζάν. Γιόρδος. Νωρίτερα που ευστόχησε το σκορ έγινε 16-17. Πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολα αντιληπτή οπτικά μια φανέλα. Τσολομίτης πατάει, αστοχή. Καλέσεις, θα τρέξει. Ψάχνει τα βήματα. Έχουν δώσει τζάμπολ οι διαιτητές. Έβαλε την μπάλα στα χέρια. Αλλιώς θα μπορούσαν να είχαν δοθεί και βήματα. Τώρα είναι διαφορετικός πλέον ο κανονισμός. Τσολομίτης παίρνει την μπάλα και... είχε πρόθεση εδώ. Το φάουλ και 8 λεπτά και 8 δεύτερα. Δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ. Τσολομίτης ψάχνει ένα screen με το νούμερο 30. Θα το βρει αλλά θα στοχίσει. Πολύ ψηλά με το νούμερο 7 ο Παυλούδης θα καθαρίσει. Έχει ψηλά κορμιά η ομάδα του Σιρήνα. Παρτουζάν καλές, πάει μέχρι μέσα. Αριστερό τελείωμα αλλά κακό. Καθαρίζει το rebound ψηλά ο Ψαλίδας και θέλει να τρέξει. Ο Τσολομίτης βλέπει πάρα πολύ ωραία το καθισμά. Το μπάσκετ είναι πολύ απλό για να δυσκολεύει και εδώ το σκορ έγινε 16-19. 7-30 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δεν υπάρχει φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Υπήρχε φάουλ. Τι τυρλάς. Τι ήταν φάουλ. Τι ψυχαίρι. 16-19. Εδώ ξεκάθαρη καλή πάσα στο Ψαλίδα. Πάρε βάλε, δεν είχαν άλλο τρόπο. Σιρήνα για να το σταματήσουν, ο οποίος Ψαλίδας έχει δημιουργήσει ρήγματα και θα έχει και δύο βολές με το σωματότυπο του και τον όγκο του. Άστοχος στη βολή,
7 λεπτά και 2 δεύτερα. Πάσοχος και στη δεύτερη. Παρ' όλα αυτά κάνει καλή δουλειά κάτω από τα καλάθια. Ετοιμάζεται ξανά ο Καμάρας, 16-19. Ετοιμάζεται και ο Κανακάρης, το συν 3 είναι Never Again. Καλό passing game, αλλά νομίζω έχουν γίνει βήματα. Ναι, ξεκάθαρα. Καλή άμυνα εδώ από τους Never Again, οι οποίοι κέρδισαν αυτό που ήθελαν. Σίγουρα οποιαδήποτε άμυνα η επίθεση κρίνεται από την αποτελεσματικότητά τους. Και 41 για τη λήξη. Εδώ ο Καμάρας πολύ δύσκολη προσπάθεια θα ανανεώσει. Πολύ ωραία πάσα στον Τζαλίβα. Εδώ μέτρησε το μπασκετικό IQ του Καμάρα. Ακόμα και εγώ νόμιζα ότι θα σουτάρει, αλλά τελευταία στιγμή πάσα ρε στον Σπέκ, το οποίο τελείωσε ιδανικά τη φάση. Βγαίνει από τα σκρίν ο παίκτης το νούμερο 0. Ματιάκας Κωνσταντίνος, συνέχεια όμως υπάρχει rebound και καλάθι. 18-21, δεν αφήνουν τους Never Again να ξεφύγουν οι Σιρήνα. Εδώ θα παίξει καλή άμυνα, θα φύγουν 4 στον ενδιασμό. Αλλά θα το χάσουνε. Καμάρας, baseball πάσα, από ευνηδιασμό σε ευνηδιασμό, μέχρι μέσα, άστοχος. Ο παίκτης το νούμερο 45, ο Ναρίδης, αλλά η κατοχή είναι ξανά για τους Never Again. Έχουν 14 δεύτερα. Ηλιόρδος το ζυγίζει, το ψάχνει, αλλά προτιμάει να κάνει διείσδυση. Δύσκολη προσπάθεια. Κατσιρμάς και Ψαλίδας εδώ πέρα έχασαν δικό τους καλάθι. Πέντε και 39 για τη λήξη του ημιχρόνου. Δύο ομάδες είναι κοντά, ενώ ετοιμάζεται και ο Τσορκιτζής. Εδώ παραλίγο βήματα, αλλά ήταν κακή προσπάθεια του νούμερο. Το νούμερο. Ήταν ο Ασβεστόπουλος. Time out που ζητάνε η Σιρήνα. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, τέλος το time out. 5-6 λεπτά ακόμα για να λήξει το ημίχρονο. 18-21. Η Σιρήνα πήρα time out για να σχεδιάσουν κάτι πιο αποδοτικό. Σίγουρα η Never Again βασίζεται περισσότερο στην ατομική πρωτοβουλία. Η Σιρήνα Παρτουζάν είναι μια ομάδα πιο νεανική, πιο συνόλου. Και σίγουρα με μεγαλύτερες σωματικές αντοχές της ηλικίας. Αλλά είπα και νωρίτερα ότι δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζεσαι. Θα βγει από τα σκρίν, ωραία ο Φιλανδριανός, θα πάει μέχρι μέσα. Αλλά είναι άστοχο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εδώ βγήκε ένα πλέον το οποίο ήταν ωραία σχεδιασμένο. Στο συν 3 Καμάρας ψάχνει κάποια πάσα, κλείνεται καλά. Η Τίρλας ψάχνει ξανά και αυτός μια πάσα, ο Καμάρας θα την χάσει. Σιρήνα θέλουν να φύγουν σε αφιερωτή μοιρασμό, αλλά εδώ υπάρχει μια πτώση και μια σύγκρουση, όχι κάτι σοβαρό. Μπάλανε ξανά για τους Σιρήνα. 4 και 39 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Θα πάρει το τρίποντο. Υπό καλές συνθήκες ήταν ο Πατιάκας, αλλά ήταν άστοχος. Ακόμα 4 και 27 για το ημίχρονο. Σε man to man οι δύο ομάδες. Καμάρας, πολύ ωραία κίνηση. Και τύρλα σου τριών πόντων, άστοχο, ψηλά. Το νούμερο 7, κάνει φαουλ ο Καμάρας, το παραδέχεται. 2-2 τα φαουλ έχουν να δώσουν δύο ομάδες. Δεκαοκτώ-21 θέλουν να ισοφαρίσουν οι Σιρήνα, αλλά εδώ το σούτ από τον Εμμανουήλ Στέργιο ήταν άστοχο.
Τον Ιόρδο, ο οποίος δίνει δεύτερη ανάσα στην ομάδα του. Υπήρχε και νωρίτερα ένα τρίποντο. Συν 6, 18, 24, 3 και 38 πρέπει να απαντήσουν η Σιρήνα, το οποίο είναι αρκετά αστοχή όμως. Το κάνουν airball. Έχει δρόμο ακόμα το μάτς. Αλλά ό,τι διαφορά φέρει μια ομάδα θα της φανεί χρήσιμη. Φάουλ εδώ, υπάρχει επαφή. Δεν επιτρέπεται η σωματική επαφή με το χέρι στην άμυνα. Οπότε πολύ σωστά οι διαιτητές καταλόγησαν την παράβαση. Είναι το τρίτο φάουλ για τους Σιρήνα. Κάνουμε έξι. Εδώ καλή άμυνα από τον Φιλανδριανό. Θα το πάει μέχρι τέλους και θα τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία. Ατομική πρωτοβουλία. Έκανε το φάουλ νωρίτερα, εδώ πείσμωσε και έκανε το σκορ 20-24. Καμάρας θα ξεμαρκαριστεί στο τριών πόντων. Θέλουν να τρέξουν η Σιρήνα. Εδώ όμως παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Γαλατάς, ο Μίλκμαν, όπως θα αναφέρει η πανέλα του σε μια παράφραση. 20-24 Μιλιόρδος, ψάχνει την διαδρομή για το καλάθι, αλλά δεν θα τον βοηθήσει πάσα και η μπάλα. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες, θα τελειώσει γρήγορα το δεύτερο δεκάλεπτο. Υπάρχει φάουλ από το Τιτίλα, είναι το τρίτο για τους Never Again. Φιλανδριανός, λογικά θα πάρει το σκούτ από τα 6 μέτρα, θα το πάρει, θα το χάσει όμως. Μακρινό rebound από τον Τσαλκιτζή. Ξανά Μιλιόρδος τρίποντο. Και αυτό. Δεν συγχωρεί τα άστοχα, τα ελεύθερα σουτ. Έχει βάλει 3 τρίποντα. Δίνουν αέρα 7 πόντων στον σύλλογο των Never Again. Πατάει γραμμή. Αλλά πολύ ψηλά ο... Παίζει με το νούμερο 7 ο Παυλούδης, νωρίτερα ο Μπακιάκας έχασε το καλάθι. 1-46. Never Again είναι πιο αποτελεσματική, είναι πολύ άστοχη η Σιρήνα. Ακόμα 14 δεύτερα. Ο Ανδριανός θα πάρει από τα 5 μέτρα το σούτ, είναι άστοχος. Τριμπάουτ από το Καμάρα. Λειτουργούσαν καλά εδώ τα block out. Μιλιόρδος. Πάει μέχρι μέσα. Πολλά επιθετικά rebound από τους Never Again. Καμάρας άστοχος. Με ένα rebound για τους Σιρήνα. Εδώ ο Φιλανδριανός θα πάρει το rebound και θα τρέξει στο σύν 7, πάντοτε η Never Again. Δεν τους θέλει μπάλα, αλλά θα κάνει. Η Never Again θα τους τρέξει να σκέσουν Σιρήνα. Καμάρα σπορς πείτε, ωραία προσπάθεια. Δύο βολές. Κινήθηκε ωραία εδώ ο Καμάρας. 4 δεύτερα και 7 δέκατα για τη λήξη του ημιχρόνου. Θα κάνουν αλλαγές η Σιρήνα. Το οποίο χάνουμε 7. Ακόμα 4 δεύτερα και 7. Δέκατα.
Δύο βολές για τον Καμάρα. Περιμένουμε να εκτελεστούν. Χρόνου. Διαμαρτύρονται οι Σιρήνα Παρτουζάν, αλλά πολύ κακό για το τίποτα. 20-27 στο Sonic. 20-28 επιτέλους από τον Πατιάκα, ο οποίος έχει κάνει πολλά σουτ. Ακόμα 21 δεύτερα. Το Never Again παραλίγο να κάνουν λάθος. Καμάρας, ακόμα 6 δεύτερα. Rebound για ποιον? Φάουλ από τον Τσαλκιτζή. Είναι το τέταρτο, έχουν 10,3 δεύτερα η Σιρήνα Παρτουζάν για να εκδηλώσουν επίθεση. Θα δούμε πως θα λήξει το πρώτο ημίχρονο. Φιλανδριανός, βλέπει τον χρόνο. Θα πάει σε ένα drive, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Rebound το Never Again, αλλά θα τελειώσει το ημίχρονο. Δεν προλαβαίνουν σίγουρα. 22-28, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος, 22-28, προηγούνται οι Never Again. Ακόμα δεν έχουν μπει οι Σιρήνα Παρτουζάν, οι οποίοι δίνουν τις τελευταίες οδηγίες. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ως τώρα. Η μπάλα είναι για τους Never Again, τρίτη περίοδος. 22-28. Με πιο ψηλό σχήμα οι Σιρήνα Παρτουζάν δεν θέλουν να δώσουν χώρο στους Never Again, αλλά να κάνουν το αντίθετο από αυτό που πρέπει. Και τώρα το σκορ γίνεται 22-30. Αγώνας για την κατηγορία development. Θέλουν να μειώσουν το νούμερο 7 και τα καταφέρνουν. Ήταν ο Παυλούς Κωνσταντίνος, κάνει το σκορ στο 5-30. Αλλά αν δεν είναι καλή στην άμυνα, η Σιρήνα δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουνε. Μετά όμως θα πάρουν ψηλά το rebound, θα υπάρχει και foul. Αυτό έγινε μείον 5, η μπάλα είναι ξανά για τους Σιρήνα Παρτουζάν, οι οποίοι εδώ έπαιξαν καλή άμυνα και έχουν επιλέξει ένα σχετικά ψηλό σχήμα. Ωραία κίνηση, αλλά έχουν δοθεί βήματα από τους διαιτητές τα φορά της μπάλας σε παλιότερο έτσι χαρακτηρισμό. Μακρινό τρίποδο από τον Κατσερνά, θα ανανεώνουν όμως την Never Again με τον Κατιτζόγλου. Για αυτές τις ευκαιρίες πάντοτε είναι χρήσιμες, εννοείται. Σολομίτης με τη λήξη του χρόνου θα αποφύγει. Και οι Σιρήνα θέλουν να φύγουν σε βιασμό, αλλά θα κάνουν λάθος. Θα μπορέσουν να κρατήσουν την κατοχή της μπάλας. Παρ' όλα αυτά, θα αναγνωρίζει την προσπάθεια. 21 πριν με τη λύση και αυτό. Κοστέσσερα δεύτερα. Θα μετρήσει το χρόνο που πρέπει να κατέβει. Ο διετής 3 δεύτερα. Οι διαιτητές ενημερώνουν τους παίκτες, θα
Μπακαλάου θεωρώ ότι είναι ψηλός άκυρο το αυτοί. Η εξέλιξη όταν υπάρχει τόσο χρόνος. Καλέσεις κλείνεται, βλέπει ωραία όμως τον Μίλκμαν, ο οποίος θα πέσει τώρα, θα ξεκρατηθεί. Τσολομίτης μέχρι μέσα, πολύ ωραία προσπάθεια εδώ, αλλά ήταν άσχημο. Είναι να κάνει ένα μαγικό καλάθι εδώ, αλλά σου τριών πόντων, θα προσποιηθεί, θα τσιρμά, Τσολομίτης, τελειώνει ο χρόνος. Καλή άμυνα όμως από Σιρήνα. Εδώ έκαναν περιπτές πάσες οι Never Again. Μιλκμάν θέλει να πάει από κάτω, κακό τελείωμα. Πάνω κάτω η μπάλα, 7.55. Θα ανανεώσει ο Κατσιρμάς. Never Again δεν πληρώνουν την αστοχία τους. 25-30. Υπάρχει φάουλ, παράβαση που δίνουν οι διαιτητές. Ένα-ένα τα φάουλ, 7,5 λεπτά για τρίτη περίοδο. Καλή άμυνα από τη Σιρήνα. Υπάρχει φάουλ από τον... Καλέσεις. Δεν είσαι τον Πατιάκο, ο οποίος κάνει πολύ αδύναμο σουτ. Πρέπει να είναι πιο ουσιαστική η Σιρήνα στη τελική προσπάθεια. Τσολομίτης δέχεται screen, ψάχνει κάποια ωραία πάσα χωρίς να βλέπει. Ξαναπαίρνει την μπάλα, εύστοχος. Ο οποίος αν τον αφήσεις μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. 25-33. Καλέσεις. Πάει μέχρι μέσα αλλά κακή προσπάθεια και συνέχεια. Μπάλα είναι για τους Ειρήνα. Αλλαγές για τους Ειρήνα. Ό,τι διώσουν οι διαιτητές. Αυτοί είναι οι άρχοντες του αγώνα. Παρά τις διαμαρτυρίες, αυτή είναι η τελική επιλογή. Εφτά λεπτά περίπου, ωραίο κόψιμο του Φλανδριανό, ο οποίος παρά τη δύσκολη προσπάθεια θα εκτοχίσει. 27-33. Τσολομίτης κρατά την μπάλα. Το σπίτι του Λουκοβίτης. Όχι του Λουκοβίτης, ο Κουναρίδης. Κατσιρμάς, τελειώνει ο χρόνος. Πάει μέχρι μέσα, ωραίο φλότερ και καλά του. 27-35, στα τεράστια είναι 8 η... Θα κάνει και λάθος εδώ. Η Σιρήνα με τον Κανακάρη έχασε την ελέγχο της μπάλας. Έξι λεπτά και ένα δεύτερο. Τσολομίτης, πολύ ωραία πασάρι, με τον νέο 32 στον... Φυστάκη, ο οποίος τελείωσε ιδανικά την φάση. Πρέπει να προσέξει. Never again. Εδώ υπάρχει ακούμπημα στο πόδι. Σε 7.35, 27.37 με συγχωρείτε. Στο σύν 10 οι Never Again, οι οποίοι έχουν σταθερά ένα προβάδισμα. Τσολομίτης άδεια σε την άμυνα όλοι. Ανανεώνουν Never Again.
15, ο οποίος δίνει αέρα 13 πόντων στην ομάδα του. Κανακάρης, Παυλούρης πάει μέχρι μέσα, τέλος στην προσπάθεια, αλλά σκαλάφι. Καζιμάς πάει μέχρι μέσα, από 47, 47-42. Υπάρχει time out για τους Αχερίνα, σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε λίγο στο time out. Μπάλα είναι για τους Ειρήνα, οι οποίοι από το μείον 6 βρέθηκαν στο μείον 15. Τα κόρια των πολλών λαθών. Υπάρχει πολλής δρόμος λίγο ακόμα. Ανακάρτουμε την μπάλα. Πάντως το τρίποντο είναι άστοχο. Με Βεραγγέν έχουν να διαχειριστούν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Και το υπόλοιπο του αγώνα. Κασιρμάς, πολύ μακριά το σπίτι του, κακό σου. Κακή, η Σιρήνα κάνουν για λάθη. Πρέπει να ηρεμήσουμε, η Never Again με τον Τζολομίτη, ο οποίος πολλές φορές δεν έχει αντίπαλο. Γιόρδος, πολύ ωραία κίνηση, αλλά υπήρχαν 3 φάουλ. Σιρήνα θα πρέπει να αντιδράσουν αν θέλουν να έχουν ελπίδες νίκης. Αλλά κάνουν πολλά λάθη. Παρέβαση ποδιού εδώ. Θα πρέπει να αντιδράσουν η Σιρήνα Παρτουζάν. Εδώ παραλίγο να χάσουν πάλι την μπάλα. Μπατιάκας θα τη χάσουνε. Δεν είναι καλή εικόνα τους. Τολομίδης. Οι Never Again έχουν παγιώσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Τη μεγάλη διακήρυξη δεν θα έχουν θέμα να κερδίσουν αν δεν αντιδράσουν. Ξαναλέω η Σιρήνα. Αλλά είναι πολύ κακή στην επίθεση και κάνουν νέο λάθος. Πρέπει να αντιδράσουν, να βρουν καλά. 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Στο σύν 15 έχει πέσει ο αριθμός. Η διαφορά αυξάνεται. Λέω πήγε στο σύν 17 και οι Never Again έχουν σαφέστατο προβάδισμα νίκης. Λαδριανός, ωραίο βάσιμο, ύστερα από ώρα σκοράρουν. Προηγούνται με 15, η Σιρήνα Παρτουζάν, οι οποίοι θα εξαντλήσουν όσες πιθανότητες έχουν, αλλά πρέπει να καλυτερέψουν την άμυνά τους. Μιλιόρδος σε κάτι σαν σου, το απίθανο καλάθι. Να με τρίποντο η Σιρήνα, αλλά ήταν πολύ άσχητη. Παθιά, Τσολομίτης. Δίνει το κατσιρμά και δεν μπορεί να εκτοχίσει. Σιρήνα, η οποία εδώ με τον Γαλατά θέλει να σκοράρουν, αλλά έπεσε την μπάλα. Κάτω η μπάλα, χωρίς ουσία όμως. Μπατιάκας. Πολλά τα λάθη για πολλές αλλαγές.
αλλαγές για τους Never Again να πάρουν ανάση βασική, άλλωστε δεν έχουν και λόγο να έχουν οι κίτρινοι. Μικρή αναμονή, 1 και 19 για την τρίτη. Έχουν παγιώσει ένα προβάδισμα ασφαλείας, αλλά έχει παιχνίδι ακόμα, δεν θα τα παρατήσει η Σιρήνα, αλλά το μείον 17 με αυτήν την εικόνα δεν καλύπτεται. 1 και 10 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Θα πιέσουν ψηλά η Σιρήνα, εδώ θα παίξει καλή άμα του Λαβριανό. Πίσω θα πήγει στον τριασμό. Ωραίο τελείωμα. Time out που ζητάει η ομάδα των Never Again και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακόμα ένα λεπτό για τη λήξη τρίτης περίοδου. Πήραν time out νωρίτερα οι Never Again. Είδαν τους Σιρήνα να κάνουν μια προσπάθεια μειώσει διαφορά. Εδώ καθυμάς όμως θα πάρει το επιθετικό και θα επαναφέρει τη διαφορά στους 17. Σιρήνα οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν μια ολική επαναφορά στη τέταρτη περίοδο αν θέλουν να έχουν ελπίδες νίκης. Λανδριανός έχει δώσει κάποιες λύσεις. Παυλούδης θα πάρει το drive, θα κάνει το... Σου και θα ευστοχίσει. Όλος ο χρόνος για τους Σιρήνα, οι οποίοι προηγούνται με 15, Καμάρας. Κάνει λάθος, καλή άμυνα. 8 δεύτερα. Λαδιανός θέλει να τρέξει και έχει δοθεί ξανά. Επαναφορά της μπάλας, θα τρέξει ο χρόνος πίσω. Θα κρατήσουν και 3 δεύτερα η Σιρήνα. Τελειώνει το παιχνίδι για την τρίτη περίοδο. Σουτριό πόντο. Άστοχο. Λήξη τρίτης περίοδου 33-48. Λοιπόν, πάμε για την τέταρτη περίοδο. Πήγε στους 20 βέβαια. Το συν 15 σαφώς δίνει μια ξεκάθαρη παράσταση νίκη στους Never Again. Βαριέμαι και τέτοια. Δεν γίνεται. Είναι μια μαδεύτη αλήθεια. Ακόμα 15 λεπτά η Σιρήνα θα ζητήσουν την ολική επαναφορά. Ωραία κίνηση από τον Φιλανδριανό. Καλές, ο οποίος δεν πήρε πολύ χρόνο στην περίοδο, πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Και φάουλ, δύο βολές από αυτές τις γνωστές προσπάθειες του Καλέση, ο οποίος διαβάζει το χέρι του με ένα περίεργο τρόπο, οπότε δεν υπάρχει άλλο τρόπο να τον ανακόψεις. Έστοχη η πρώτη βολή, 34-48. Έστοχη και η δεύτερη. Την διαφορά τους οι Never Again. Εδώ η μπάλα περνάει κάτω στο καλάθι, είναι το νούμερο 47. Ο Λουκοβίτης ήτανε, έκανε κακό στο μεταμιλόρδο. Σιρήνα θέλουν να τρέξουν, αλλά είναι άσχη. Λυπάονται από τον Καμάρα, ο οποίος θέλει να τρέξει. Δεν θέλει να βιαστεί, δεν υπάρχει λόγο. 9 λεπτά για το τέλος του αγώνα, ψαλίδας. Εκμεταλλευτεί το πόδι για το φράι. 35-50. Ωραία.
αλλάξει λίγο με τους ρεφ και τη γραμματεία. Μια μικρή διακοπή για τεχνικούς λόγους, θα διορθωθεί και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, δηλήθηκε το όποιο θέμα υπήρχε, ακόμα 9 λεπτά, μπάλα για τους Ειρηνά. Οι οποίοι καλούνται να ανατρέψουν ένα μείον 15. Φλανδριανός στον Παυλούδη, θέλει να πάρει τα βήματα. Φλανδριανός στα 5 μέτρα, θα σταθήσει. Κουμπάω το... Σαλίδας, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά. Πάει σε ένα κόρτι κόρτ, αλλά θα διασμό για τις κίνδυνα, οι οποίοι γίνονται το σκορτ 59-50. Time out και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα 11 πόντι το προβάδισμα, όμως οι Ειρήνα έχουν πει πολύ δυνατά και έχουν καλύψει μια διαφορά 20 πόντων. Σούτριο πόντων, άστοχος. Στην αρχή συνέχεια παίρνει rebound όμως ο ίδιος ο υποβλητής. Κάνουν λάθος εδώ οι... και συνέχεια κάνουν φάουλ, αλλά έχουν ακόμα προβάδισμα 11 πόντων. Σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να προσέξουν. Το 9-50, βολές για τον Παυλούδη. Εύστοχος. 40-50. Άστοχος στη δεύτερη. Παίρνει το rebound του Κοβρίτης. Οι νέα γέννη έχουν ένα προβάδισμα με 10 πόντων, αλλά σιγά σιγά το ροκανίζουν η Σιρήνα. Εδώ πέρα θα αρχίσει ο Καμάρας, αλλά... Ο Κοβίτης έχει και ένα χτύπημα. Δεν δώσαν κάτι διαιτητές. Υπάρχει διακοπή προσωπική. Μπαλανή για του Ειρηνά. Εννοείται, πάντοτε η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Οι διαιτητές έκαναν ότι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, οπότε η μπαλανή για του Ειρηνά. 6-47 για τη λήξη. Το σκορ και το έχουν κάνει ως τώρα, αλλά never again προηγούνται με 10. Φιλανδριανός θα κάνει λάθος ορνά, θα πάρει την μπάλα, αλλά θα χάσει την κατοχή. Δεν είναι καλή πάνω του Παυλούδη. Μικρή διακοπή να δέσει τα κορδόνια του Χατσιρμά.
πάντα. Έχουν μείνει μακριά από το καλό τρόπο οι Never Again και δεν σκοράρουν. Λαβριανός με τη μέσα, κόβεται καθαρά. Έχει ανέβει ένταση στο παιχνίδι και θα δούμε ένα πολύ δυνατό 6 λεπτό. Σιρίνα Παρτουζάν εναντίον Never Again. Τρίποντα από τον Μιγμάνα, συνέχεια πήρε το καλάθι και το φάουλ ο Παυλούδης και μειώνει ακόμα περισσότερο. Στους 8 πόντους αν ευστοχίσει θα πάει στους 7 η διαφορά. Άστοχο, θα πάρει ο Καλέτης και νέο καλάθι. Οι Never Again κάπου έχουν χαλαρώσει και θα το πληρώσουν γιατί έχει ακόμα χρόνο το παιχνίδι. Άσανε μια διαφορά 17 πόντων. Καμάρα σου 3 πόντων. Γιώργος Ζητόπουλος, υπάρχει ο Ραφαήλ Ζητόπουλος. Νέο time out που ζητούν οι Never Again σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκίνησε το match 44-50. Έχουν δεχτεί ένα σερί σημαντικό οι Never Again. Σολομίτης. Καμάρας δεν βιάζεται, κάνει λάθος όμως. Ανδριανός. Καλέσης. Πάει μέχρι μέσα, θα το κλείσει. Never Again θέλουν να τρέξουνε. Από τον Κατσιμά ο οποίος κάνει το συν 9. Έλυσε το γόρδιο δεσμό της αστοχία και ήταν μια ψυχολογική ανάσα για τους Never Again. Σιρινά 3-0-3 τα φάουλ. Παυλούδης. Μίλτμαν πάει μέχρι μέσα. Αστοχός. Αλλά δεν θα διατηρηθεί η κατοχή για τους. Never Again, η μπάλα είναι για του Σιρίνα. Πήραν ανάσα νωρίτερα, χάσαν διαφορά 15-16 πόντων, τώρα είναι στην 9. Θα κάνουν και λάθος μάλλον τώρα, δεν έχει τρέχει, όμως κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Σε όλο θα κοπεί. Βήματα από τον Καλέτη. Ακόμα 4 λεπτά. Έχουν ένα ματσιλαράκι ασφαλεία στη λάση τριών πόντων. Καλέτη θέλει να τρέξει. Τρία φάουλ έχουν, ένα ακόμα. Ωραίο στιγμιότυπο. Μπάλα για τους Never Again οι οποίοι είδαν το κίνδυνο να έρχεται και αντέδρασαν. Σιρίνα, αλλά χάνουμε 9. Θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Κατσιμά στους 3 πόντων. Πάρα τα σημαίνω καλύτερα. Λανδριανός θα στοχίσει. Φάουλ από τον... όχι, δεν είναι. Τι έχουν δώσει. Έχουν δώσει double οι διαιτητές. Ξεκινούν και ένα τσαλοπέσιμο, οπότε...
never again και έχουν την μπάλα. Καλή άμυνα εδώ από τη Σιρινά, η οποία θα χάσουν όμως την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Δεν ήταν διαδοτικό η never again, αλλά οι οποίοι έχουν το προβάδισμα, το κάθε προβάδισμα, ψυχολογικό, αγωνιστικό, αλλά οι Σιρήνα να κάνουν μια έφερα προσπάθεια να μειώσουν, κατέβασαν τη διαφορά, τους αξίζουν πολλά μπράβο, όμως το υπόλοιπο του αγώνα ήταν πολύ άσχημο. Εδώ μάλιστα θα πάρει ο Πατιάκας στο rebound, είναι μια πολύ ωραία τρίπλα, θα πάει στο goal του goal, θα πέσει τώρα, αλλά έφυγε σαν σφαίρα. 3 λεπτά για τους Never Again της Σιρήνα, 46-53, αυτός είναι 7 στο Λομίτη, είναι στο νούμερο 32, πολύ ωραία συνεργασία, κόβεται νέο άσχημο σουτ, εδώ τι κάνουν, Never Again θα πάρουν την μπάλα, αλλά έχουν 10 δεύτερα. Τι τρίλα τρίποντο, άσχημο. Θα πάρει ο Μιλς Μάνο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Έχει το παιχνίδι. Κάνει όμως βήματα. Υπάρχει κούραση, υπάρχει σκοπιμότητα εδώ. Το μυαλό έτρεξε πιο γρήγορα από το σώμα. Οπότε το φάουλ θα ήταν μια λύση για πολλές, αλλά έκανε βήματα ο παίκτης των Σιρήνα. 2-25 για τη λήξη της αναμέτρησης. Δεν έχουν λόγο να βιάζονται την Never Again, έχουν λόγο να βιάζονται όμως η Σιρήνα. Η Τίλα, φάουλ, κάτω. 3-30 φάουλ. Έχουν να δώσουν από ένα οι δύο ομάδες. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις στην Never Again για να διαφυλάξουν το συνεφτά. Τσόλο, Μύτη, 46-55. Ένα από τα πιο καλά γκάρ, ποιοτικά γκάρ των διοργανώσεων. Όσο έχω δει βέβαια. Η Σιρήνα χρειάζεται μεγάλα καλάθια. Μπατιάκας είναι άστοχος. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις οι Never Again, 7 δεύτερα. Η Τίλας, άστοχος. Πάολα από το Τίλα, το τέταρτο, 46-55. Υπάρχει φάουλ από τον Κανακάρη. Λοιπόν, ένα λεπτό ακόμα, 55 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. 46-55 μπροστά είναι Never Again. Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι, παρ' όλα αυτά η Σιρήνα μείωσε τη διαφορά από τους 20, 17 από τις 9, στους 6. Πιο εμπειρία όμως η Never Again, σύντριμα πόντων από το Κάτσι. Άστοχο, την πάω τώρα το Τιτίρλα, τελειώνει ο χρόνος. Να δούμε
γιατί έχουν δώσει διαιτητές 5,6. Οι διαιτητές θα αποφασίσουν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει και κάτι. Μπάλα είναι ξανά για τους Never Again, 14 δεύτερα. Τη Τίρλας θα χάσει την μπάλα ο Κατσιρμάς. Είναι να πρέπει να τρέξουνε, αλλά ο Δότς όλο μπλοκάρει την μπάλα σαν τερματοφύλακας. 17 δεύτερα, σου τριοπόντων από τον Παυλούδη, άστοχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. 8 δεύτερα, 46-57, δεν νομίζω να κυλώσουμε επίθεση στη Σιρήνα. Τελειώνει το παιχνίδι. Νικητές είναι Never Again. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. 46-57 σε ένα πολύ ωραίο μάτς. Καλό βράδυ σε όλους.